σελίδα 548 με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δοξολογούμε σε Θεέ, δοξολογούμε, διότι πλησίον ημών είναι το όνομά σου, κηρύττονται τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω τον ορισμένο καιρό, εγώ θέλω κρίνη ενευθύτητη. Διελήθη η γη και πάντες οι κάτοικοι αυτής. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα προς τους άφρονας, μη γίνεστε άφρονες, και προς τους ασεβείς, μην υψώνετε κέρας, μην υψώνετε εις ύψος το κέρας ημών, μη λαλείτε με τράχυλον σκληρών, διότι ούτε εξανιτολών, ούτε εκδισμών, ούτε εκτής ερήμου έρχεται ύψωσης. Αλλά ο Θεός είναι ο κριτής, τούτον ταπεινώνει και εκείνον υψώνει. Διότι εν τη χειρή του Κυρίου είναι ποτήριον πλήρες κεράσματος ίνου ακράτου και εκ τούτου θέλει χύσει πλην την τριγίαν αυτού θέλουσιν στραγγίσει πάντες οι ασεβείς της γης και θέλουσι πει. Εγώ δε θέλω κηρύττει διαπαντός, θέλω ψαλμωδίες των Θεών του Ιακώβου. Και πάντα τα κέρατα των ασεβών θέλω συντρίψει, τα δε κέρατα των δικαίων θέλω συψωθεί. Αμήν, αλληλούια, δόξα. Ένας ψαλμός, θα τολμούσα να πω μοναδικός και ιδιαίτερος, δια Πνεύματος Αγίου, που περιγράφει τη ζωή των ανθρώπων στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στην Εκκλησία αλλά και έξω από την Εκκλησία. Αλλά και πιο σωστά περιγράφει το έργο του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον προς τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία αλλά και έξω από την Εκκλησία. Ιδιαίτερος ψαλμός που σημαίνει «Επί άλλ τα σχέθ μη καταστρέφεις» και τον ψαλμό αυτό τον γράφει ένας ιδιαίτερος πραγματικά δούλος του Θεού Λεβίτης, ο Ασάφ, τον οποίον ο Δαβίδ έθεσε με απόλυτη εμπιστοσύνη θυρωρό στην σκηνή του μαρτυρίου. Ένας ο οποίος ψέλνει δια Πνεύματος Αγίου ψαλμό, και έναν από αυτούς είναι και αυτός που διαβάσαμε. Πώς λοιπόν συμπεριφέρεται ο Θεός στους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία αλλά και έξω από την Εκκλησία? Είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι όποιος άνθρωπος επικαλεστεί κατά χάριν δια της πίστεως το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Εξεζήτησε το όνομα του Κυρίου, ο Κύριος θα σου αποκαλυφθεί και θα σε ευλογήσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ευλογία του Κυρίου στη ζωή του ανθρώπου οδηγεί τον άνθρωπο στη δοξολογία, στην ευχαριστία αλλά και στην ομολογία, καθώς χαρίζει στον άνθρωπο πίστη, ελπίδα και αγάπη, μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη, ώστε μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου οι άνθρωποι με ευγνωμοσύνη προς το Θεό, ο οποίος τους έσωσε και τους ευλόγησε, δοξάζουν το όνομα του Κυρίου, ευγνωμονούν το όνομα του Κυρίου και ομολογούν με παρησία τα θαυμάσια τα οποία έκαμε, κάμει, και πιστεύουνε με πίστη διαγάπης ενεργουμένη ότι πολύ περισσότερα και καλύτερα θα κάνει στη συνέχεια της ζωής τους. Αυτή είναι λοιπόν η σχέση του Θεού με την Εκκλησία, που όπως ο Χριστός είναι εικόν του Θεού του αοράτου, έτσι θα τολμούσα να πω ότι η Εκκλησία είναι εικόν της Βασιλείας των Ουρανών, όπου είναι οίκος Θεού ζώντος και βασιλιάς της Εκκλησίας και Κύριος της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρκα, αλλά και η δύναμη της Εκκλησίας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, σε αυτήν την Εκκλησία και όχι μόνο, έρχεται ο Θεός τώρα και λέει κάτι που ανατρέπει. Όταν έρθει ο προσδιορισμένος καιρός
και λάβω εγώ τον ορισμένο χρόνο, εγώ θα κρίνω τους ανθρώπους μέσα και έξω από την Εκκλησία εν δικαιοσύνη και ευθύτητη. Εγώ θα κάνω κρίση. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι οι κρίσεις του Θεού, και είναι φοβερό αδερφοί αγαπητοί να το ξέρουμε αυτό, οι κρίσεις του Θεού θα αρχίσει πρώτον από του οίκου του Θεού του ζώντος. Γι' αυτό εάν κάποιος πάσχει ως χριστιανός, να μην τρέπεται, αλλά να δοξάζει το Θεό. Γιατί έφτασε ο καιρός να αρχίσει, έφτασε ο καιρός να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον από την Εκκλησία του Θεού του ζώντος, σκεφτείτε τι θα είναι το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιο, γιατί αφού ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός που θα φανεί, τι θα γίνει. Πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Τον ορισμένο καιρό θα κάνω κρίση, αλλά εν δικαιοσύνη και εν ευθύτητη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποκαλύπτει ότι διελήθη η γη, μέσα στην Εκκλησία θα κάνει κρίση, η κρίση θα αρχίσει από τον οίκον του Θεού, αλλά και έξω η γη διελήθη και πάντες οι κάτοικοι αυτής, παρόλα αυτά εγώ ακόμη στερεώνω τους στήλους αυτής ώστε να συνεχίζει να υπάρχει. Να συνεχίζει να υπάρχει η γη. Αλλά τώρα έρχεται επί προσωπικού επίπεδου, μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία, να πει ο Θεός. Και είπα προς τους άφρονες. Και ποιος είναι ο άφρον μέσα στην Εκκλησία? Αυτός ο οποίος οικοδομεί την άμμο αφενός μεν, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι θα έρθουν οι βροχές, οι ποταμοί, και αν δεν έχει οικοδομήσει το βράχο, το οικοδόμημά του, η οικία του, η οικογένειά του, τα πάντα θα κρεμίσουν και κανείς δεν θα προλάβει να σωθεί. Θα είναι καταστροφή μεγάλη. Αλλά άφρον επίσης είναι και ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας χωρίς όμως να έχει λάβει λάδι για το Αγίο του, για την αναγέννησή του. Δεν είναι βαφτισμένος σε πνεύματι Αγίο και πυρή ώστε να αναζωπηρωθεί όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Είπα λοιπόν προς τους άφρονες, μη γίνεστε άφρονες. Μετανοείτε. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Επιστρέψατε. Αλλά και προς τους ασεβείς, οι οποίοι Θεό δεν φοβόνται και ανθρώπους δεν σέβονται, είπα, επειδή δεν φοβάστε Θεό και δεν σέβεστε τους ανθρώπους, μην υψώνετε τον εαυτό σας με εξουσία ενώπιον του περιβάλλοντός σας, και μη λαλείτε σκληρά και άγρια ενώπιον των ανθρώπων, των αδελφών σας, αλλά και του περιβάλλοντός σας, αλλά μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και τότε θα βρείτε ανάπαυση στη ψυχή σας. Και γνωρίστε ότι ούτε εξ Ανατολών, ούτε εκ Δυσμών, ούτε εκ Τσερίμου έρχεται ύψωσης. Δεν είναι να υψώσεις εσύ τον εαυτό σου, είναι να έρθει ύψωσης παρακυρίου, γιατί αυτός είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, αυτός ταπεινώνει τους ταπεινούς, συγγνώμη, ταπεινώνει τους υπερηφάνους και αυτός υψώνει τους ταπεινούς, κάνει χάρη στους ταπεινούς. Διότι, και εδώ τώρα αδερφοί αγαπητοί είναι κάτι επίσης πολύ σοβαρό, διότι στα χέρια του Κυρίου υπάρχει ποτήριον πλήρες κεράσματος ίνου ακράτου, γεμάτο
γεμάτο από την οργή και το θυμόν του Θεού, και εκ τούτου θα χύσει και θα στραγγίσει πάνω σε όλους τους ασεβείς της γης και θα τους αναγκάσει να πιούνε εκ του ποτηρίου της οργής και του θυμού του. Κύριε Θεέ μου, φύλαξέ μας. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να το επαναλάβω από την αρχή, όπως μου το έδειξε ο Θεός. Ο Πατέρας Θεός επηρεάζει απόλυτα την προσωπική σου ζωή, επηρεάζει απόλυτα την οικογενειακή σου ζωή, την εκκλησιαστική σου ζωή, με βάση τη συμπεριφορά σου στην παρουσία του Θεού. Εάν η συμπεριφορά σου είναι δοξολογία, ευγνωμοσύνη, ομολογία πίστεως για αυτά που έκανε ο Θεός καθώς εσύ πίστεψες και επεκαλέστης το όνομα του Χριστού, τότε ο Θεός θα σε υψώνει, θα σε ευλογεί, θα σε δοξάζει. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που κάνει κρίσιν ζώντων και νεκρών. Και θα έρθει ο προσδιορισμένος καιρός. Κανείς δεν θα γλιτώσει από την κρίση του παντοδυνάμου Θεού. Και μάλιστα η κρίση του Θεού θα αρχίσει από τον οίκον του Κυρίου, από την Εκκλησία του Θεού. Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και αν διαπιστώσει ότι ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν άφρονες που οικοδομούν στην άμμο και όχι στο βράχο τον αιώνιο, δηλαδή οικοδομούν με υπερηφάνεια και ψευδοδιδασκαλίες, τότε η κρίση θα είναι συγκλονιστική. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εάν όμως οι άνθρωποι οικοδομούν στο βράχο με τεπιμελίας υποτασσόμενοι και υπακούοντες και περπατούντες κατά πάντα σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε ο Χριστός εν τη αληθεία του θα τους ελευθερώνει, αλλά ελεύθεροι τώρα όντες θα πρέπει αυτοί οι ίδιοι οικειοθελώς εκουσίως να δουλώνουν τον εαυτό τους εις τον Θεόν και μόνο εις τον Θεόν, γνωρίζοντας ότι μόνο ο παντοδύναμος Θεός υψώνει τους ταπεινούς και ταπεινώνει τους υπερηφάνους. Και όχι μόνο ταπεινώνει τους υπερηφάνους, αλλά κρατάει και στα χέρια του το ποτήριον του θυμού και της οργής του και θα τους δώσει να πιούν και να στραγγίσουν εξ ολοκλήρως το ποτήριον αυτό. Και ολοκληρώνοντας το φοβερό αυτό διαπνεύματος Αγίου Ψαλμό, εν τη αληθεία του ο Λόγος του Θεού λέγει, εγώ όμως μέσα σε αυτές τις συνθήκες της ευλογίας και της ταλαιπωρίας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες όπου ο Πατέρας Θεός με την καλοσύνη του θα προσελκύει τα πρόβατα της βοσκής του Χριστού, αλλά και με τη δικαιοσύνη του θα κρίνει τα ερήφια της βοσκής του Χριστού. Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι, εγώ, όπως μου το είπε ο Κύριος, εσύ τι είσαι, πρόβατο της βοσκής μου ή ερήφιο ανάμεσα στα πρόβατά μου? Και αυτή είναι φοβερή ερώτηση που κάνει ο παντοδύναμος Θεός σήμερα στον κάθε έναν από μας. Και πώς θα διαπιστώσω και θα διακρίνω τι υπάρχει στην καρδιά μου και στο στόμα μου? Υπάρχει δοξολογία,
Υπάρχει ευγνωμοσύνη, υπάρχει ομολογία. Τι υπάρχει στην καρδιά μου, ταπείνωση. Τι υπάρχει στο πνεύμα μου, σκληρότητα. Πάρα πολύ εύκολα και μόνο εγώ μπορώ να το διαπιστώσω. Και μάλιστα, εάν μπω στο θρόνο της χάριτος του Θεού που είναι ανοιχτές οι πύλες, γιατί γκρεμίστηκε το καταπέτασμα, τότε εκεί στο θρόνο της χάριτος, αν σταθώ με πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμμένου, τρέμονται στο Λόγο του Θεού και εξητήσω τον Κύριο, θα έρθει Αυτός που είναι ο διδάσκαλός μου, ο μόνος και ο καθηγητής μου, ο Ιησούς Χριστός, θα με διδάξει, θα με καθοδηγήσει, θα με ελέγξει, θα με προτρέψει και το περισσότερο απ' όλα θα με διορθώσει και θα με ευλογήσει. Γιατί θα χρειάζομαι διόρθωση? Διότι είναι γεγραμμένο εις πολλά πτεωμένα πάντες. Χρειάζομαι και χρειάζεσαι διόρθωση για να έλθει η ευλογία του Θεού. Εάν δεν πας στο θρόνο της χάριτος του Κυρίου να βρεις έλεος και να λάβεις χάρη για τον καιρό της χρειάς, διόρθωση δεν θα έρθει. Αλλά θα εξακολουθείς να είσαι στη σκέψη σου, στην πορεία σου, στις γνώμες σου, μακριά από την παρουσία του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει. Εγώ λοιπόν θα κηρύττω πάντοτε, λέει ο Ασάφ ο ψαλμωδός, και θα ψαλμωδώ πάντοτε εις τον Θεό μου, τον Κύριό μου και τον Θεό μου. Γιατί? Γιατί με ελέησε, με ελευθέρωσε, με ευλόγησε, με δίδαξε, κατευθύνει την πορεία μου, οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου τα βήματά μου. Όμως ξέρω ότι όλα τα κέρατα, όλη η εξουσία των ασεβών θα συντριφθεί παρά Κυρίω. Όλη η δύναμη και η εξουσία των ανθρώπων που δεν έχουν το φόβο του Θεού, ώστε να απολαμβάνουν το έλεος του Θεού και τη χάρη του Χριστού, όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν την εξουσία της ευσέβειας, της ταπείνωσης, της ευλογίας, θα συντριφθούν. Η δε εξουσία των ανθρώπων εν δικαιοσύνη θα υψώνεται. Δύο διαφορετικοί δρόμοι, δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο διαφορετικοί καταστάσεις. Σήμερα αν ακούς, και μάλιστα όπως κάποτε μου είχε πει ο Κύριος, τώρα αν ακούς τη φωνή του Κυρίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Μα είναι δυνατόν να ακούω το Λόγο του Θεού και να σκληρύνει την καρδιά μου? Βέβαια. Βέβαια. Όχι μόνο είναι δυνατόν, είναι και σύνηθες. Ο Θεός να μας φυλάει. Τώρα αν ακούς το Λόγο του Θεού και τη φωνή του Κυρίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου. Τότε και μόνο τότε θα σε υψώσει ο Θεός στο δικό του τον καιρό. Τότε και μόνο τότε. Και πρόσεχε. Πάσαν την μέρη μνανιμών. Δηλαδή σκέψεις, απόψεις, γνώμες, φροντίδες, αγωνίες, φοβίες, ανησυχίες. Πάσαν την μέρη μνανιμών. Ρίψατε επ' αυτόν τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί μόνο Αυτός φροντίζει αληθινά για σένα. Μόνο Αυτός. Γι' αυτό έχεις κάτι που σε απασχολεί, κάτι που σε ενοχλεί, μπες μέσα στο ταμείο σου και γράψε σε ένα χαρτί, αν θέλεις, όλα όσα τα οποία, όλα όσα σε ταλαιπωρούνε και μέσα στη σκέψη σου
σου δημιουργούν προβλήματα, ερωτηματικά και παρουσία της έτας στο Θεό. Μετά ευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής. Και τότε θα έρθει η χάρις του Θεού, η σωτήριος, που διδάσκει μας να αρνηθόμεν την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας και αν ζώμεν δικαίως, αγίως και ευσεβώς τον παρόντα αυτό αιώνα, θα έρθει η χάρις του Θεού και θα σε ελευθερώσει δια του Ιησού Χριστού και την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το Λόγο του, αδερφοί, γιατί ο περιπατών κατά πάντα, αλλά με πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και τρέμοντα στο Λόγο του Θεού, περιπατών κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τίποτα. Ο φόβος ο μεγάλος και ο αληθινός είναι όταν κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει και ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή, μας ελευθέρωσε ο Κύριος, γι' αυτό ήρθαμε. Επειδή μας ελευθέρωσε ο Χριστός, δεν θα ερχόμαστε. Εάν δεν σε ελευθερώσει ο Χριστός στην Εκκλησία, δεν μπορείς να έρθεις. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός και ήρθαμε. Τώρα πρόσεξε. Δούλωσε τον εαυτό σου στον Κύριο. Από εδώ και πέρα μην κάνεις ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλεις και ό,τι νομίζεις. Αλλά από εδώ και πέρα να προσεύχεσαι με τευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής, εξητώντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για σένα προσωπικά. Στη συνέχεια για την οικογένειά σου. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις τίποτα και να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Εγώ μπορώ. Δεν μπορείς. Άνεφε μου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι λέει ο Χριστός. Μην κοροϊδέψεις τον εαυτό σου. Εγώ ξέρω, εγώ μπορώ, εγώ τα καταφέρνω. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Τίποτα. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι χειρότερο ακόμη. Ο άνθρωπος έχει πνεύμα, αλλά μόνο η έμπνευση του παντοδυνάμου τον συνετίζει και γνωρίζει πια με την έμπνευση του παντοδυνάμου τι πρέπει να κάνει. Ο Χριστός θα του δώσει τη δυνατότητα να μπορεί και ο Πατέρας Θεός θα τον φωνήσει τι πρέπει να κάνει. Αλλά και μόνο ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας έχει την ικανότητα να συμβουλεύει τον άνθρωπο. Και μάλιστα, όχι αυτό μόνο, όχι μόνο να συμβουλεύει, αλλά πληρούμενος Πνεύματος Αγίου άνθρωπος του Θεού, να το Πνεύμα του Άγιο Παράκλητος να υπερμεσητεύει μόνο υπέρ των Αγίων, να υπερμεσητεύει υπέρ των Αγίων περί πάντων των πραγμάτων. Και τότε, και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό, και τότε το Πνεύμα του Άγιο, καθώς φρονεί κατά το φρόνημα του Θεού, γιατί είναι ο Θεός, θα προσεύχεται για σένα με στεναγμούς αλαλήτους, μεσητεύοντας το Πνεύμα του Άγιο Παράκλητος, μεσητεύοντας προς τον Πατέρα Θεό για σένα, που θα σε αγιάζει καθώς πληρούσε Πνεύματος Αγίου. Αγαπημένα μου αδέλφια, έχουμε χάρη και έλεος. Μην τη χάσουμε. Μπορούμε δια του Ιησού Χριστού. Ξέρουμε με την έμπνευση του Θεού και καταλαβαίνουμε με τη συμβουλή του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο με τη δύναμη του Χριστού, με την έμπνευση του Πατέρα και με τη συμβουλή του Πνεύματος του Αγίου. Μη χάσουμε, γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αν είναι δυνατόν να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων, να κάνουμε σήμερα βεβαία την εκλογή μας και την είσοδό μας στην αιώνια ζωή. Σήμερα μπορούμε
να πάρουμε αυτή τη σοβαρή απόφαση, απόφαση θανάτου. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Αμήν.